1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Το πρώτο ραντεβού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Φραγκφούρτη με αφορμή το αποχαιρετιστήριο δείπνο που παραθέτει το απερχόμενο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μπενουά Κερέ. Λόγια του αέρα χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τις υποσχέσεις που έδωσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση της φορολογίας κατά τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για τη μείωση των πλεονασμάτων. Μέχρι και σήμερα τέτοιο λογαριασμό δεν βρήκαμε, είπε ο Υπουργός από το βήμα της Βουλής. Επανέλαβε ότι ο προϋπολογισμός του 2020 που βρίσκεται η συζήτησή του σε εξέλιξη και ψηφίζεται αύριο απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και καταγόρησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι με την υπερφορολόγηση που επέβαλε τα προηγούμενα χρόνια έκλεισε μαζικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Απάντησε επίσης με στοιχεία για τις δεξαμενές που μετέτρεψαν το δημοσιονομικό κενό σε δημοσιονομικό χώρο. Όταν μειώνεις φορολογικούς συντελεστές, περισσότεροι πολίτες μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μειώθηκε ο ΕΜΦΙΕ κατά 22%, αυξήθηκε η εισπραξιμότητά του από το 80% στο 85%, είπε ο Υπουργός, και ενημέρωσε ότι σημαντική ήταν η αύξηση στα έσοδα από τον ΕΜΦΙΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα από το βήμα της Βουλής και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης. Επικριτικός από την άλλη, τόσο για την οικονομική όσο και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, εμφανίστηκε ο πρώην Υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρογκαλός. Για προϋπολογισμό φούσκα έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Κάνατε ένα προϋπολογισμό που έχει πάρα πολλά ψέματα, είπε. Είναι η τέταρτη φούσκα που θα σκάσει. Έσπασε η φούσκα με το Μακεδονικό, το Μάτι και την κλιματική αλλαγή, τα σειρματοπλέγματα στο Αιγαίο. Τελευταία ευκαιρία έχουν μέχρι το τέλος του έτους οι δημόσιοι υπάλληλοι για την εξαγορά πλασματικών ετών αναφορικά με τη σύνταξή τους. Και γι' αυτό και αυτό γιατί από 1η Απριλίου 2020 θα είναι ακριβότερη η εξαγορά των ενσύμων στο πλαίσιο της μεταβατικής περίοδου που ξεκίνησε με τον νόμο Κατρούγκαλου από το 2017. Αναδρομικές αυξήσεις με 4 ταχύτητες και έως 48% για περίπου 300.000 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Τις αυξήσεις θα πάρουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου μαζί με τα αναδρομικά από 4 του Οκτώβρη όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικουρικές τους τότε να μειώνονται. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι 99,57 ευρώ το μήνα και σε απόλυτους αριθμούς θα κυμαίνεται από 5 ευρώ έως 196. Οι αυξήσεις των επικουρικών έρχονται αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας για τον νόμο Κατρογκαλού. Οι Τούρκοι δεν είναι ξένοι, δεν συνιστούν το άλλο, είναι οικοδεσπότες στην Ευρώπη, δηλώνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρετίζοντας εκδήλωση στη Γενέβη για τα 50 χρόνια από την μετανάστευση Τούρκων στην Ελβετία. Ανέφερε ότι η χώρα του βλέπει τους ομοεθνείς του στην Ελβετία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη σαν ανθρώπινες γέφυρες. Εμείς οι Τούρκοι δεν είμαστε ξένοι, ξεκάθαρα δεν είμαστε οι άλλοι στην Ευρώπη, αντιθέτως είμαστε οικοδεσπότες στην Ευρώπη σήμερα, όπως συνέβαινε και σε όλη την ιστορία, είπε. Δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ισότιμης συμμετοχής των Τούρκων στην ελβετική κοινωνία και ότι είναι υπέρ της ενσωμάτωσης αλλά και της αφομοίωσής τους. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται στη Γενέβη για να παρακολουθεί συγκεκριμένο το πρώτο παγκόσμιο φόρουμ προσφύγων που ολοκληρώνεται 18 του Δεκέμβρη. Δύο νέες ναύτεξ εξέδωσε η Άγκυρα δεσμεύοντας για στρατιωτικές ασκήσεις περιοχή ανάμεσα σε Ικαρία, Πάτμο, Φούρνους και Μύκονο. Με επιστολή της προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Αίγυπτος χαρακτηρίζει άκυρα και ανυπόστατα τα δύο μνημόνια που υπεγράφησαν μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας και ζητά να μην πρωτοκολληθούν. Από τη Σαουδική Αραβία ξεκινά σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σειρά επισκέψεων στη Μέση Ανατολή, όπου θα έχει συνομιλίες για περιφερειακά ζητήματα με έμφαση τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, μετά και την υπογραφή των μνημονίων μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, καθώς και διμερεί θέματα. Στις ευθύνες διαχρονικά μέχρι σήμερα του πολιτικού κόσμου της χώρας για τα όσα δεν έκαναν για την προάσπιση των συμφερόντων της, μιλά στον 1984 μεταξύ άλλων ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Γιώργος Κοντογιώργης. Συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι
για το ότι έχει δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εκεί που καταλήξαμε είναι αυτοί που από τη μια μεριά λένε δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν γιατί πρέπει να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ομοψυχία, και από την άλλη είναι αυτοί που τότε όσοι επισημένανε ότι με την πολιτική που ακολουθούν υπάρχει πρόβλημα τους χαρακτήριζαν πολεμοκάπηλους και εθνικιστές. Τώρα λοιπόν προσπαθούν μέσα στο ίδιο αυτό κλίμα νοσταλγικά να μας πούν ότι θα έπρεπε να είχαμε χωρίσει τότε αυτά που θα πάρει τώρα η Τουρκία δια της πάθης και που, να μας προετοιμάσουν να τα δώσουμε. Το ερώτημα, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής. Αυτοί που οδήγησαν εδώ τα πράγματα νομιμοποιούνται να θέλουν να μας σώσουν? Αυτό δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι απεδείχθησαν ότι είναι ανάξιοι της εμπιστοσύνης που τους έδειξε ο ελληνικός λαός, αλλά και δεύτερον, διότι δεν πρέπει να τους εμπιστεύεται στο μέλλον, διότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και με την ελληνική συλλογικότητα, το ελληνικό συμφέρον. Εάν είχαν, όταν μας λένε τώρα ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη, όταν μας λένε τώρα ότι πρέπει να κάνουμε να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, όταν μας λένε τώρα ότι πρέπει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν το έκαναν τόσα χρόνια. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι δεδομένη για κανένα σύμμαχο και θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ Δυτικών και Ρωσίας, είπε επίσης ο καθηγητής, εφόσον αντιληφθούμε πως δεν είναι μόνο πολύτιμη η Τουρκία με τα στενά, αλλά και εμείς με το Αιγαίο, σε ρόλο κλειδί για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Κοντογιώργης υποστήριξε επίσης ότι ο Κώστας Σιμίτης είναι ο άνθρωπος που μετά τα ίμια δεν θα έπρεπε να μιλάει και να ζητάει στην ουσία την ημιοποίηση όλης της χώρας. Τόνισε μάλιστα ότι η Ελλάδα χωρίς Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί παρά ως δορυφόρος της Τουρκίας και η Κύπρος χωρίς Ελλάδα δεν θα είναι μία μπουκιά για την Τουρκία. Αυτό είπε, η ελληνική ολιγαρχία δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται ούτε τώρα, και παρότι στην Ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν εμφατικά μας αντιμετωπίζει πακέτο. Σοβαρότητα αναφορικά με την εξωτερική μας πολιτική συνέστησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Ηλίας Κουσκουβέλης, καθώς επικεντρωθήκαμε σε πράγματα γνωστά εδώ και χρόνια, όπως τα τεκτενόμενα στη Λιβύη, και αφήσαμε το κυρίαρχο που είναι το θέμα της ΑΟΣ. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση σε σημείο πολεμικής αναμέτρησης θα πρέπει να στείλει με ευκρίνεια το μήνυμα ότι διαθέτει και διαθέτει ισχυρή δύναμη αποτροπής. Ορθώς επιλέγουμε τον διπλωματικό μαραθώνιο, καταδεικνύοντας το ρόλο ταραξία και ολοκληρωτικών διαθέσεων της Τουρκίας στην περιοχή, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα η αποτροπή μας με την επίδειξη ισχύως να γίνει άμεσα αντιληπτή από την απέναντι πλευρά, όπως είπε μεταξύ άλλων. Δεν μπορούμε, όταν θέλουμε να είμαστε, να μιλάμε για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα σαν την εξωτερική μας πολιτική, να στηριζόμαστε σε επιφανειακές προσεγγίσεις ή εκείνες που επιβάλλει η ανάγκη της στιγμής. Παρατηρώ δηλαδή, κύριε Σαχίνη, ότι κατά τον τελευταίο καιρό όλοι ασχολούνται με την ΑΟΣ, βέβαια και πριν από μένα έχετε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας ανθρώπους που ασχολούνται με την ΑΟΣ, σαν τον Καριώτη, αλλά εμείς για παράδειγμα ασχολούμαστε με τις εξελίξεις στη Λιβύη σχεδόν από τη λήξη του πολέμου. Σωστά το λέτε, πολύ και σωστά. Όπως έχουμε καταγράψει και σε εκθέσεις, τα γραπτά μένουν και είναι και αναρτημένα, είναι ανοιχτημένα, είναι και δημόσια. Από το 2015 επισημαίνεται το τι συμβαίνει στη Λιβύη και ξεκάθαρα από το 2017, τα τέλη του 2017, έχουμε σειρά σελίδων σε αυτή την περίφημη έκθεση της έδρας Γεθάθου Κυρίδης σε σχέση ως προς την ανάμιξη της Τουρκίας στα εσωτερικά της Λιβύης, και ξαφνικά παρατηρούμε όλοι να έχουν γνωρίσει το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Λοιπόν, όταν από ανοιχτές πηγές καταλήγουμε εμείς να λέμε ας προσέξουμε και εκεί και ας διαλέξουμε ενδεχομένως και πλευρά, όπως φαίνεται να το έχουμε κάνει τώρα και ορθώς,
σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Λιβύης. Και ας το δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που η Γαλλία και η Ιταλία κινούνται για να το δούνε αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο, τότε κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Κατηγορηματική διάψευση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορύδη, στα σενάρια επιβολής τελών και κυκλοφορίας στα τρακτέρ. Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει, κατόπιν συνεννοήσεών μου με το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιβολής τελών και κυκλοφορίας στους γεωργικούς ελκυστήρες. Τυχόν επιβολή ενός τέτοιου μέτρου θα συνιστούσε εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία που έχει χαράξει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την ίδια ώρα μάλιστα που με την απεμπλοκή των σχεδίων βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ που θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση των γεωργικών μηχανημάτων, παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο στους αγρότες να επενδύσουν στον εξυγχρονισμό της παραγωγής τους. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 9ο Παγκρίτιο Φόρουμ Πρόθεσης Κρητικών Προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δικτύα διανομής το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στις Γούρνες, η φετινή συνάντηση. Λύση λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, τα λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους δήμους που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, νομοθετήθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Μαρτίου του 2020, όπως λέει στον 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο Κώστας Σαράπογλου. Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει σωστά την έκταση του ακινήτου τους στους δήμους ή δεν έχουν δηλώσει καθόλου τα ακίνητά τους στους δήμους, προκειμένου να εισπράττει ο Δήμος τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ. Αυτό αφορά σε σημαντικό βαθμό τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν κάνει τακτοποιήσεις, που δεν έχουν δηλώσει τα επιπλέον μέτρα στους Δήμους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπέρογγες χρεώσεις με προσαυξήσεις και πρόστιμα μέχρι 100% επί του οφειλόμενου φόρου ή δημοτικού τέλους, και αυτά τα ζητά ο Δήμος όταν κάποιος θέλει να κάνει μεταβίβαση, εκεί εντοπίζει δηλαδή ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη, όταν θέλει να κάνει μεταβίβαση είτε στο παιδί του είτε να πουλήσει ένα ακίνητο. Αυτό λοιπόν για να μην πληρώνουν οι ιδιοκτήτες αυτά τα υπέρογγα ποσά, εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, μετά από επίμονες προσπάθειες πάνω από 5 χρόνια, καταφέραμε να γίνει νόμος του κράτους η ρύθμιση αυτή, και συγκεκριμένα όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώσουν τα επιπλέον τετραγωνικά μέχρι το τέλος του Μάρτη του 2020, απαλλάσσονται πλήρως για το παρελθόν, τις κυρίως οφειλές και από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Δηλαδή δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην προσχολική ηλικία περιέχει νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία που φέρνει στη Βουλή 7 Ιανουαρίου ο Βασίλης Κικίλιας. Ο εμβολιασμός είναι ζήτημα ζωής και μας αφορά όλους, δήλωσε ο Υπουργός. Σημαίνει προφύλαξη του ατόμου και ταυτόχρονα προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αφορά όμως ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες παθήσεις, εγκυμονούσες, επαγγελματίες υγείας. Θετικό το βήμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, λέει στον 984 ο γιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Νίκος Λαθουράκης, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί. Ο εμβολιασμός είναι ουσιαστικά η θωράκιση του εαυτού μας, του κοινωνικού συνόλου απέναντι σε εμβολισματικές μεταδοτικές ασθένειες, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η κατεύθυνση που έχει δώσει με το νομοσχέδιο, όπως θα το δούμε, στην καθιέρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού προκειμένου στην προσχολική ηλικία, ώστε να είμαστε θωρακισμένα και τα παιδιά και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ουσιαστικά το πρόγραμμα του εμβολιασμού αφορά όλους,
όλους μας, αφορά τους εφήβους, αφορά όλους τους ενήλικες οι οποίοι δεν εμβολιάζονται για νοσήματα τα οποία έχουν εμβολιαστεί στην παιδική ηλικία και είτε από άγνοια, είτε από φόβο, είτε από παραπληροφόρηση, ουσιαστικά αποφεύγουν να ξαναεμβολιαστούν. Και θα πρέπει σε συνδυασμό να, με βάση αυτό το νομοσχέδιο να υπάρχει μια γενικότερη κουβέντα για το πώς θα μπορεί να γίνει η διασύνδεση με τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενού, της καταγραφής των εμβολιασμών που έχει κάνει ο κάθε γιατρός, οπότε να, και αυτός να ελέγχεται αν πολύ παρακολουθεί και σωστά ενημερώνει τους ασθενείς του. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση πάνω στο θέμα. Με επιστολή του προς τους 8 δημάρχους του νομού Ηρακλείου, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης ενημερώνει για τις προθέσεις της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών να καταργηθεί ο φιλόδημος και επισημαίνει όλους τους ορατούς κινδύνους που αφορούν στα έργα του νομού Ηρακλείου, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση σε τυχόν εμπλοκές των υποϊλοποίηση έργων. Μιλά για σκόπιμη επιχείρηση απαξίωσης του προγράμματος. Παρά την προσπάθεια επικοινωνιακών εντυπώσεων, δεν τίθεται επί του πραγματικού κανένα ζήτημα αμφισβήτησης της χρηματοδότησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι μεγαλύτερα από το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των έργων που έχουν ενταχθεί και έχουμε συνολικά στην επικράτεια 1,235 δισεκατομμύρια ευρώ εντάξεις έργων που αντιστοιχούν σε 502 έργα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 170 έργα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη δημοπρατηθεί, λέει ενδεικτικά στο 984. Τα χρήματα του προγράμματος Φιλόδημος υπάρχουν, 1,2 δις και κάτι παραπάνω για 500 έργα, από τα οποία τα 170 έργα 450 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι τα νούμερα, έχουν δημοπρατηθεί, δηλαδή προχωράνε, δεν είναι πώς να σας το πω, υπάρχει η χρηματοδότηση των έργων και προχωράνε για όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θεωρώ ένα από τα εμβληματικά έργα, αν το θέλετε, στα οποία είχα και προσωπική εμπλοκή, το θέμα της ίδρυυσης του Ηρακλείου, αλλά και πάρα πολλά έργα υποδομών, κυρίως σε θέματα ίδρυυσης, άρδευσης κλπ. Θέματα όμως που αφορούν τους Δήμους, τα χρήματα υπάρχουν. Νομίζω ότι η πολιτική παράταξη που έδωσε στέγη στην διαπλοκή, στη διαφθορά και στη δυσφαλολογική εξυπηρέτηση των δικών μας παιδιών δεν μπορεί να ανεχθεί την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα που έχει το πρόγραμμα αυτό της οικονομικής επιχορήγησης των Δήμων. Το λέω σαφώς, αυτή είναι η γνώμη μου, αυτό βλέπω από την κίνηση της κυβέρνησης, ότι ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει η πολιτική ζωή του τόπου σε καταστάσεις που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Η πλειοψηφία, το λέω θέλουμε γιατί αυτό πιστεύω ότι εκφράζω την πλειοψηφία της κοινωνίας, όχι μόνο τους ανθρώπους που ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται μια προσπάθεια να γυρίσουμε στις πιο μαύρες σελίδες και στις πιο αποτρόπαιες λογικές. Προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα. Σε αυτό είναι πρωτομάστορας ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός των Εσωτερικών, αλλά αρχιτέκτονας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Αυτού του πρωθυπουργοκεντρικού κράτους, όπου το περάστε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ή το κατόπιν ενεργειών μου, αυτό που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, μαύρες σελίδες πραγματικά στην πολιτική ζωή του τόπου, αυτό προσπαθούν να επαναφέρουν. Μετά από 12 χρόνια υπογράφηκε η κλαδική συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους στα πάσης φύσεως τουριστικά και επισητιστικά καταστήματα της χώρας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Όπως λέει στον 984, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο Νίκος Κουκουλάκης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση στην Ελλάδα, αφού αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους και επισημαίνει πως καλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να κάνει πράξη τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για την υποχρεωτικότητα της σύμβασης, ώστε να έχουμε ρυθμισμένους τους όρους αμοιβής και εργασίας στον κλάδο του επισητισμού. Μία σύμβαση η οποία θα διαρκέσει για 2 χρόνια, τίθεται σε εφαρμογή αναδρομικά από 21 Φεβρουαρίου του 19 έως και 20 Φεβρουαρίου του 2021, προβλέποντας και σωρευτική αύξηση μισθών 1,5%. Εξαγγελίες και φανφάρες αποκαλεί ο ίδιος στην
ίδια ώρα την βοήθεια που θα έδινε η πολιτεία στους ξενοδοχο υπαλλήλους που έμειναν χωρίς δουλειά όταν τα ξενοδοχεία που εργάζονταν έκλεισαν λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook. Αναφορικά με την υπόσχεση για την κάλυψη των ξενοδοχο υπαλλήλων με ένα επιπλέον μήνα εργασίας, λέει ότι αυτή την ώρα τα ένσημα που απαιτούνταν από 100 κατέβηκαν στα 80. Αναφέρει ότι το νομοσχέδιο πέρασε στη Βουλή, αλλά ότι η υπουργική απόφαση δυστυχώς δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μετά από 12 χρόνια συνυπογράψαμε μαζί με τους εργοδότες από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού στη σύμβαση αυτή που πραγματικά θα καλύψει τις ανάγκες όλων των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτά τα καταστήματα που προηγουμένως προαναφέρατε. Και θα πούμε ότι αυτά τα καταστήματα είναι πάσης φύσεως, καφετέριες, κέντρα διασκεδάσεως, ταβέρνες, μπαρ, αίθουσες εκδηλώσεων, καφενεία, ζαχαροπλαστεία. Οπότε είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τυχαία που υπογράφει αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι διαβούλευση μεταξύ των δύο εργοδοτικών και εργαζομένων χωρίς να μεσολαβήσει ο ΟΜΕΣ, δηλαδή ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, και υπάρχει και μια συμβολική αύξηση 1,5% και ισχύει για δύο χρόνια συγκεκριμένη σύμβαση με αναδρομική ισχύ από το Φεβρουάριο του 19 έως το Φεβρουάριο του 2021. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν υπογραφεί κάποιες άλλες συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, του νομού Ηρακλείου, του Λασιθίου, των ξενοδοχοϋπαλλήλων εννοώ, και τότε την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας αυτές οι συμβάσεις είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές. Εμείς λοιπόν και τώρα η συγκεκριμένη πραγματικά σύμβαση για να έχει ουσία και να κανείλει όλους τους εργαζόμενους της χώρας και να τηρείται και από όλους τους εργοδότες, πρέπει άμεσα αυτή να γίνει υποχρεωτική. Αλλαγές φέρνει το μεταφορών στις άδειες οδήγησης. Μέσω του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια θεσμοθετεί την προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θα καλύπτει τους νέους οδηγούς από την επόμενη μέρα της επιτυχίας τους στις εξετάσεις και έως την έκδοση της κανονικής άδειας οδήγησης από τις υπηρεσίες μεταφορών των περιφερειών και αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου ένα μήνα. Με την άδεια αυτή, ο δικαιούχος θα μπορεί να οδηγεί κανονικά από την επόμενη ημέρα της εξέτασής του, ακριβώς όπως θα έκανε αν είχε στην κατοχή του το επίσημο δίπλωμα. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα μετακίνησης με την προσωρινή άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις. Συνελήφθη 51χρονος στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία, καθώς στο σπίτι του κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί και βρέθηκαν 31 φυσίγγια. 7 άτομα συνελήφθησαν σε καφενείο του Ηρακλείου που έπαιζαν ζάρια, κατασχέθηκε και το ποσό των 12.970 ευρώ. Εξηγήσεις από τον Ακάρ για τις δηλώσεις Ερντογάν αναφορικά με το Ινσερλίκ ζητά ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Στα κατεχόμενα βρίσκεται από χθες το πρωί το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Τουρκίας. Το σχέδιο νόμου για το Brexit θα παρουσιάσει την Παρασκευή στη Βουλή των Κοινοτήτων, μία ημέρα μετά την ορκομοσία του σώματος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υποδέχθηκε τους 109 νέους βουλευτές των συντηρητικών στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Η Boeing ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά την παραγωγή αεροσκαφών τύπου 737 MAX, ο στόλος των οποίων παραμένει καθυλωμένος στο έδαφος παγκοσμίως επί 9 μήνες, έπειτα από δύο δυστυχήματα στην Ινδονησία και στην Αιθιοπία με 346 νεκρούς μέσα σε διάστημα 5 μηνών. Παραιτήθηκε ο Επίτροπος Αρμόδιος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία μετά την αποκάλυψη ότι απέκρυψε τη συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια μη κερδοσκοπικών οργανισμών για επίγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία στο Σίδνεϊ λόγω των τοξικών καπνών που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές που μένονται εδώ και εβδομάδες γύρω από τη μεγαλύτερη αυτή πόλη της Αυστραλίας, προειδοποιούν οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αύριο Τετάρτη 18 του Δεκέμβρη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Όφη. Δύσκολη κλήρωση για τον Όφη στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον περισσινό ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Την Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη φάση των 32 του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.
984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, ανεμία από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ έως στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.